Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΚΝΕ που μου έδωσε την ευκαιρία και θέλω πάρα πολύ να συμμετέχω σε κάτι τόσο όμορφο. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ οργανωμένη. Είναι κάτι που ενισχύει τα μαθητικά αθλήματα αλλά και τον κόσμο κατά των ναρκωτικών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος στην πρωτοβουλία της ΚΝΕ για το αθλητικό φεστιβάλ. Είναι ένα πολύ ωραίος τρόπος προαγωγής των μαχητικών αθλημάτων και ενάντια στα ναρκωτικά και στη βία της σημερινής εποχής. Και είναι ένας πολύ καλός τρόπος εκτόνωσης και για τους νέους και για τους μεγάλους ανθρώπους. Ήρθαμε στην πρώτη επίδειξη μαχητικών αθλημάτων της ΚΝΕ, θεωρώντας ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, ώστε πολλοί κόσμος που θα συμμετέχει και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και με τη μαζικότητα που αυτό έχει και στη συνείδηση του κόσμου και το κύρος του, να δούνε ο νέος κόσμος να μπορέσει να γνωρίσει τα μαχητικά αθλήματα, ότι δεν απευθύνονται, ότι είναι μέσα στην κοινωνία όπως όλα τα σπορ και μπορεί να βοηθήσουν στην εγκύναση και του σώματος, αλλά και μέσα από τη διαδικασία του αθλητισμού και των αγώνων και του πνεύματος των αθλητών και των νέων παιδιών. Και επίσης πολύ σημαντικό για πολύ μεγάλους μέρους του λαού να απενοχοποιηθούν αυτά τα αθλήματα και να αποστιγματιστούν από κάποια, πώς να το πούμε, λεκέδες και συνδέσεις ενδεχομένως με διάφορα αντικοινωνικά ρεύματα της κοινωνίας. Ίσα-ίσα τα αθλήματα, ακόμα και τα μαχητικά, πέρα από το ring, υπάρχει ευγενής άμυλα και ενώνουν τον κόσμο, ανεξαρτήτου χρώματος, ανεξαρτήτου εθνότητας, ανεξαρτήτου τοποθέτησης. Ο αθλητισμός ενώνει και είναι ένα βήμα για να ενώνεται και ο λαός γενικότερα. Έχουμε έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ για να συμμετάσχουμε και εμείς, για να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιδιών που κάνουν εδώ πέρα ενάντια στα ναρκωτικά και γενικότερα για τον αθλητισμό. Είναι μια διοργάνωση που ελπίζουμε από του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερη και με πιο πολλούς συλλόγους και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε να προάγουμε τον αθλητισμό και όχι τα ναρκωτικά και την αλληλεία από να το πω, ξέρω οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή την προσπάθεια της ΚΝΕ, διότι ο αθλητισμός είναι ο πιο υγιής, θα έλεγα, χώρος για τους νέους, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά και από οποιαδήποτε άλλη κακή συνήθεια, θα έλεγα, σφυριλατώντας παράλληλα ισχυρό πνεύμα, χαρακτήρα, πειθαρχία και σεβασμό προς τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια για τη φιλοξενία σας στην ΚΝΕ και εύχομαι να γίνει δεσμός να διευρυνθούν τα αθλήματα τα μαχητικά, γιατί έχουν να δώσουν πάρα πολλά στα παιδιά και ειδικά στα παιδιά που είναι υπερκινητικά, που έχουν πρόβλημα με διάσπαση προσοχής και αυτά. Είναι τα μαχητικά αθλήματα, είναι το α και το ω για να βοηθηθούν τα παιδιά. Και σας εύχομαι να γίνει δεσμός. Αναδεικνύουμε τα μαχητικά αθλήματα και την ευγενή άμυλα. Ο σύλλογός μας συμμετέχει με 4 αθλητές. Όπως θα δείτε, όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ προσεγμένα, τα ζευγαρώματα είναι πολύ σωστά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε τη σωστή πλευρά του αθλήματος. Πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να υπάρχει η ίδια ενέργεια και του χρόνου. Είμαι 6 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκδήλωση που είχατε φτιάξει εδώ. Και είναι μεγάλο η ικανότητα για τους πρόσφυγες που παίζουν πυγμαχία εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή την πρωτοβουλία του φεστιβάλ της ΚΝΕ, που είναι η πρώτη φορά που γίνεται και θεωρώ ότι πιλωτικά θα πάει πάρα πολύ καλά και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο πολλοί σύλλογοι και οι αθλητές που θα πάρουν μέρος. Εμείς έχουμε έρθει στα πλαίσια της πυγμαχίας να δείξουμε το άθλημά μας, που είναι ένα από τα αθλήματα που έχει ο σύλλογός μας και ασχολούμαστε. Θεωρώ ότι τα μαχητικά αθλήματα είναι ο καλύτερος τρόπος διαφυγής και διεξόδου από οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τα ναρκωτικά και για οποιαδήποτε άλλη μάστιγα αυτή τη στιγμή στην ζωή μας. Είναι μια διέξοδος, μια εκτόνωση και μέσα από το ΕΦΑ αγωνίζεστε την πειθαρχία και τους κανόνες που έχει και τους στόχους τους οποίους βάζεις. Νομίζω ότι μπορούμε να το πολεμήσουμε κατά πολύ.